Ικανοποιητικά κινήθηκαν τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τον 15 Αύγουστο τα καταστήματα εστίασης, με το δείγμα ωστόσο αυτών των ημερών να μην είναι αντιπροσωπευτικό της συνολικής κατάστασης. Παραδοσιακά είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Ο 15 Αύγουστος δεν αποτελεί ένδειξη του πώς θα δουλέψαμε γενικά το καλοκαίρι, αλλά ο κόσμος ήταν πάρα πολύς. Πραγματικά μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα του καλοκαιριού που ήταν ο Ιούνιος και ο Ιούλιος κυρίως λόγω των καιρικών συνθήκων, μπήκαμε σε ένα Αύγουστο πάρα πολύ καλό, θύμισε κάτι από τα παλιά. Ο μήνας ξεκίνησε πολύ δυνατά, αποκορύφωση βέβαια το τετραήμερο του 15 Αύγουστου. Ελπίζουμε ότι και οι προσεχείς 20 μέρες μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι το ίδιο αποδοτικές για τις επιχειρήσεις αλλά και για την πόλη γενικότερα. Και αυτό είναι το άμεσο στοίχημα, αν και σε καμία περίπτωση η αυξημένη κίνηση των λίγων ημερών δεν αρκεί για να καλύψει τα έξοδα και τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Δεν καλύπτονται και γι' αυτό προσπαθούν όλες οι επιχειρήσεις να μείνουν όσο το δυνατόν, ακόμα και οι εποχιακές, να μείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο ανοιχτές για να μπορέσουν να τζιράρουν. Βέβαια ο κόσμος μοιράζεται, τα κόστη είναι αυξημένα, όμως η προσπάθεια γίνεται από όλους γιατί δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς. Για μια εβδομάδα είδαμε λίγο μια αύξηση στην κατανάλωση, μια περαιτέρω κίνηση. Ευτυχές το γεγονός ότι είδαμε και μερικούς ξένους, πολύ λίγους βέβαια, και τώρα περιμένουμε να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσει αυτή η κίνηση. Θα φτάσει μέχρι 20-25 του Αυγούστου. Τη δυναμική πόλη από την επισκεψιμότητα την ένιωσε αυτές τις μέρες του Αυγούστου. Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Αυγούστου και συνεχίζεται. Η φιλοδοξία μας και η αναμενόμενη επέκταση της τουριστικής σεζόν δεν έχει επιτευχθεί ακόμα και δεν ξέρω τι προσπάθεια πρέπει να γίνει ακόμα σε αυτό το επίπεδο για να μπορέσουμε να έχουμε τρεις μήνες γεμάτους. Οι καταναλώσεις, καταλαβαίνετε όλοι, το ζούμε και προσωπικά με τις αυξήσεις των τιμών, είναι περιορισμένες. Ο κόσμος ψάχνεται πολύ περισσότερο και με τις τιμές. Χαίρεται που στην περιοχή μας δεν πληρώνει τον εξοπλισμό παραλίας, αλλά μέσα από τη διαδικασία της κατανάλωσης αυτό το απολαμβάνει και νομίζουμε ότι είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Η καχυποψία για το άμεσο μέλλον έχει ριζώσει βαθιά μέσα μας. Βλέποντας ότι ανά πάσα στιγμή αλλάζουν όλα, είδαμε κρίσεις να προκύπτουν, βλέπουμε συνέχεια να γίνονται μεγάλα τρομερά ατυχήματα. Μας έχει πιάσει μια σχεδόν αναφυλαξία για το άμεσο, πόσο μάλλον για το έμεσο μέλλον. Οπότε αυτό μας κάνει εγκρατείς και στις καταναλώσεις μας, στις αγορές μας και δυστυχώς και στα συναισθήματά μας, στην έκφραση αυτών τέλος πάντων.